Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις άνδρες που τα ξημερώματα επιτέθηκαν με καρέκλες σε αστυνομικούς όταν πήγαν για έλεγχο σε καφενείο στη Νέα Ιωνία Βόλου. Οι αστυνομικοί πήγαν να ελέγξουν αν στο καφενείο στη Νέα Ιωνία Βόλου έπαιζε δυνατά η μουσική λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μόλις τους είδαν, κάποιοι από τους θαμώνες άρχισαν να τους βρίζουν και να τους απειλούν. Ένας από τους όκια έκανε τσαμπουκά για το μεθυσμένο. Αυτός ήταν μεθυσμένος και δεν καταλάβει. Μιλούσα με τον αστυνόμο, αλλά φωνάξε. Και μετά ήρθε ο αστυνόμος και το έκανε μια κακή χειρονομία. Όπως βλέπετε στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το Star, οι αστυνομικοί στην προσπάθειά τους να συλλάβουν τους θαμώνες που τους απειλούσαν και είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, δέχτηκαν επίθεση με καρέκλες και τραπέζια. Ήρθαν να πάρουν ένα πιτσιρικά με τα μέσα. Του λέει ο διοικητής της ΟΠ και πάρτε αυτόν. Μόλις τον είδε πιτσιρικά, δεν τον πήρε μέσα. Αφήστε τον, λέει, είναι πιτσιρικάς. Τότε όμως αρπαχτήκαν και με τους μεθυσμένους. Το καφενείο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Ο ιδιοκτήτης προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εντάξει, έχουν και λίγο και αυτοί δίκιο γιατί μίλαγε το κρασί από τους πελάτες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι. Και οι κύριοι αστυνομικοί δεν συμπεριφέρονται σωστά. Έρχονται δηλαδή συνέχεια με βίαιο τρόπο. Όχι με βίαιο τρόπο, ειδικό σε 15-20 άτομα. Έτσι. Και οι άλλοι είναι μεθυσμένοι. Είναι μεθυσμένοι, είναι και τσιγκάνοι, είναι και λίγο αγράμματοι, καταλαβαίνεις. Και έχει γίνει το συμβάν. Τρεις πελάτες τελικά συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για άσκηση βίας κατά δημοσίων οργάνων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.